κύριοι Περιφερειάρχες, κύριοι Δήμαρχοι, αγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στην Βουλή, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά και όλους τους τοπικούς παράγοντες, ειδικά της Λευκάδας, τον Περιφερειάρχη, τον Δήμαρχο, τον βουλευτή σας, για τον πολύ καλό συντονισμό και για την ταχύτητα με την οποία κινηθήκαμε, προκειμένου να φτάσουμε σήμερα στην ευχάριστη στιγμή να υπογράφουμε αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο. Ένα έργο το οποίο, όπως είπε και ο Νίκος ο Ταχιάος, μας υποχρέωσε ως κυβέρνηση να βουτήξουμε βαθιά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προκειμένου να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι εξασφαλίζουμε την απαραίτητη χρηματοδότησή του. Και το λέω αυτό διότι ο αρχικός προγραμματισμός της κυβέρνησης ήταν να εντάξει το έργο αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν όμως κατέστη εμφανές ότι όσο γρήγορα και αν τρέχαμε, δεν θα μπορούσαμε να τηρήσουμε τις ασφικτικές προθεσμίες του Ταμείου Ανάκαμψης, πήραμε την πολιτική απόφαση να χρηματοδοτήσουμε το πολύ σημαντικό αυτό έργο εξ ολοκλήρου από εθνικούς πόρους. Και το κάναμε διότι ακριβώς στην προτεραιοποίηση των έργων σε εθνικό επίπεδο, τα έργα τα οποία σχετίζονται με την σωστή, με τη χρηστή διαχείριση του νερού, έρχονται πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Για λόγους τους οποίους νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε απόλυτα. Το έργο το οποίο θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται άμεσα είναι από τα μεγαλύτερα νέα έργα ύδρευσης στην πατρίδα μας. Θα καλύψει τις ανάγκες 150.000 συμπολιτών μας, πρωτίστως τις ανάγκες της Λευκάδας. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένα έργο, κύριε Περιφερειάρχη, το οποίο ενώνει τρεις περιφερειακές ενότητες, παίρνοντας νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου και μεταφέροντάς το μέχρι τη Λευκάδα, προκειμένου να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μία υποδομή ύδρευσης όλης αυτής της περιοχής, η οποία θα αντέξει στον χρόνο. Θα αντέξει στις μεγάλες προκλήσεις της κλιματικής κρίσης και θα εξασφαλίσει για πολλές δεκαετίες βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις περιοχές τις οποίες και θα καλύπτει. Όπως γνωρίζετε, η κλιματική κρίση είναι πια μαζί μας. Βλέπετε τις συνέπειές της κάθε μέρα γύρω μας. Μία από τις συνέπειές της έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είμαστε πια απολύτως βέβαιοι ότι αυτά τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν για τις βροχοπτώσεις θα εξακολουθούν να ισχύουν και στο μέλλον. Αυτό μας υποχρεώνει όλες και όλους να είμαστε διπλά προσεκτικοί στη διαχείριση του νερού. Και αυτό αφορά όλες και όλους. Το κεντρικό κράτος, το οποίο κατασκευάζει υποδομές οι οποίες εξασφαλίζουν ελάχιστες διαρροές, αλλά και καλή ποιότητα νερού, που ανακουφίζουν τον υδροφόρο ορίζοντα της Λευκάδας από τις πολλές γεωτρήσεις. Αφορά όμως αυτή η πρωτοβουλία και την τοπική αυτοδιοίκηση και τους δήμους και τις κοινότητες και τελικά τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε το νερό ως ένα πολύτιμο αγαθό. Να μην το σπαταλούμε αλόγιστα και να αλλάξουμε, θα έλεγα, συνολικά την νοοτροπία μας για τον τρόπο με τον οποίο το καταναλώνουμε. Και αυτό δεν αφορά μόνο το έργο αυτό, αφορά συνολικά ολόκληρη την πατρίδα μας. Είμαι απολύτως σίγουρος, κυρίες και κύριοι, ότι το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί και ταχύτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Νομίζω ότι το είπε καλά ο Υπουργός και η καταγωγή πολλών στελεχών της Τέρνα από τη Λευκάδα θα βοηθήσει και αυτό με τον τρόπο του, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο, το έργο αυτό να παραδοθεί εντός αυτής της τετραετίας της Νέας Δημοκρατίας. Και είμαι σίγουρος ότι ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί. Τελειώνοντας, να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι και άλλα σημαντικά έργα τα οποία σχετίζονται με την ανάπτυξη της Λευκάδας είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Ο δρόμος ο οποίος συνδέει
την αμφιλοχία με την Πρέβεζα. Η Αμβρακέα Οδός έχει πια ολοκληρωθεί και παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία από τον περασμένο Ιούνιο. Και με πολύ γρήγορους ρυθμούς, θα το βλέπετε κι εσείς κάθε φορά που φεύγετε από τη Λευκάδα, ολοκληρώνεται και το κομμάτι το οποίο θα συνδέει τελικά τη Λευκάδα με το Άκτιο αλλά και με την Αμβρακία Οδό, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέχρι το τέλος του 24, το αργότερο μέχρι τις αρχές του 25, να εξασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση στη Λευκάδα θα είναι γρήγορη και απολύτως ασφαλής. Και η εικόνα αυτή την οποία είδα σήμερα ερχόμενος προς τη Λευκάδα είναι μια εικόνα, κυρίες και κύριοι, την οποία τη συναντώ σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Είχα πει πριν από 5 χρόνια ότι ο σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Το εργοτάξιο αυτό το βλέπουμε όπου και αν κοιτάξουμε γύρω μας σήμερα. Έχουμε περάσει πια από τη φάση της μελέτης και του σχεδιασμού στη φάση της υλοποίησης και της παράδοσης πολλών σημαντικών έργων εθνικής, περιφερειακής, τοπικής εμβέλειας που κάνουν τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων καλύτερη. Αυτός είναι ο σκοπός της πολιτικής μας. Αυτή είναι η κεντρική προτεραιότητα την οποία υπηρετεί η κυβέρνησή μας. Η εμπιστοσύνη με την οποία μας περιέβαλε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του Ιουνίου του 2023 μας επιβάλλει να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να διορθώσουμε ατέλειες και προβλήματα του παρελθόντος, να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε με γνώμονα τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και κάνοντας πάντα τις ορθές πολιτικές επιλογές. Και να κλείσω, μιας και μιλήσαμε για τον νερό, κύριε Περιφερειάρχα, λέγοντάς σας ότι και η ίδρυση της Κέρκυρας θα είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση, την οποία θέλουμε να την εξετάσουμε και πάλι από μηδενική βάση, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα με τρόπο ουσιαστικό, μόνιμο και βιώσιμο. Με το καλό να βρεθούμε και πάλι εδώ για την επίσημη παράδοση αυτού του τόσο σημαντικού έργου. Σας ευχαριστώ πολύ.